Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνο για την παράδοση σε κυκλοφορία του οδικού τμήματο Δημάριο-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. Σε τελικό στάδιο, βρίσκονται οι εργασίε στο οδικό τμήμα Δημάριο Σύνορα του κάθετου άξονα της εγνατείας οδού Ξάνθη Σύνορα, με την παράδοσή του να βρίσκεται μόλι λίγου μήνε μακριά. Το έργο στο τμήμα Δημάριο Σύνορα δημοπρατήθηκε στι 11 Ιανουαρίου του 2018 και συμβασιοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019. Ο δρόμο έχει μήκο 8 χιλιόμετρα και αποτελεί το βορειότερο τμήμα του κάθετο άξονα τη Αγνατεία Οδού Ξάνθη Εχίνο σε ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ο κάθετο αυτό άξονα συνδέει την Εγνατία Οδό με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ τη Βουλγαρία με τον οδικό άξονα προ Ξάνθη μέσω τη υφιστάμενη οδού και κατ' επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο τη Αγνατεία Οδού. ...μέσω των ΑΚ Βανιάνου και ΑΚ Βαφέικων. Ο κάθετο άξονα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδα και Βουλγαρία και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη λόγω των εμπορικών και γενικότερων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τόσο στην πόλη τη Ξάνθη και σε ολόκληρη τη Θράκη, όσο και στην ενδοχώρα τη Βουλγαρία όπω Μόλιαν και Φιλιππούπολη. Η βούληση υλοποίηση του άξονα αυτού εκφράστηκε μέσω τη υπογραφή του Πρωτοκόλου Διμερού Συμφωνία Ελλάδα και Βουλγαρία το μακρινό 1998. Η διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών καθόρισε για όλο τον άξονα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή και ταχύτητα μελέτης 60 χιλιόμετρων. Εντό τη ελληνική επικράτεια, το μήκο του άξονα ανέρχεται σε 49 χιλιόμετρα περίπου, εκ των οποίων στα 40 τμήμα Ξάνθια Χίνο Δημάριο, ο υφιστάμενο δρόμο παρουσιάζει μειωμένα γεωματρικά χαρακτηριστικά και στα επόμενα 9 χιλιόμετρα, δηλαδή στο τμήμα Δημάριο Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, υπάρχει μόνο ένα δασικό χωματόδρομο. Σημειώνεται τέλο ότι το δεύτερο τμήμα του κάθε του άξονα, με Λίβια Δημάριο, βρίσκεται σε διαγωνιστική φάση και η τύχη του θα κρυθεί από το Συμβούλιο τη Επικρατεία.